Le ricerche in mare proseguono, ma si teme il peggio. Mentre la Grecia indice tre giorni di lutto nazionale, le testimonianze dei passeggeri dell'imbarcazione naufragata a largo di Pilos lasciano temere un bilancio ancora più drammatico. Un'ottantina le vittime accertate un centinaio le persone tratte in salvo, ma a bordo, dicono, ce n'erano circa 750. Abbiamo lo È qualcosa che non si Siamo siamo όταν ακούμε τέτοια πράγματα να συμβαίνουν, προφανώ στρασόμαστε και προβληματιζόμαστε για όλα αυτά που μπορούν να συμβούν. Η τοπική κοινωνία έχει ευαισθητοποιηθεί. Εμεί, ω Δήμο Καλαμάτα, είχαμε φτιάξει το φαγητό το βραδινό, αλλά ο αθλητικό φορέα, ο αθλητικό σύλλογο τη περιοχή έφερε πριν από λίγο 160 μερίδε μέσω catering για να μπορέσει να τι προσφέρει στον κόσμο. Και έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα για επιχειρήσει τη περιοχή μα να μα φέρουν ρούχα, να μα φέρουν ε, οτιδήποτε χρειαζόμαστε, να μα φέρουν φαγητό για αύριο το μεσημέρι. Όλοι έχουν αντιδράσει θετικά, δηλαδή έχουν ευαισθητοποιημένοι. In base alla ricostruzione della Guardia Costiera, l'imbarcazione partita dalla Libia e diretta in Italia sarebbe affondata in pochi minuti appena dopo aver riportato dei problemi al motore. Πρακτικά η σκέψη μα είναι μαζί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να έχουμε νεκρού ούτε στο μέρο μα ούτε πουθενά. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να έρχονται στη χώρα μα και στην Ευρώπη και πρέπει να του φροντίζουμε. Είναι απίστευτο το πώ με δύο μποφόρ μπορεί να έγινε όλο αυτό το κακό. Ε, εύχομαι να, να βρουν όσο γίνεται περισσότερου άνθρωπου ε, σε καλή κατάσταση και όσο γίνεται να δείξουμε την ανθρωπιά μα και εμεί από εδώ και να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Μόλι οι πρώτοι διασωθέντε μεταφέρθηκαν στο λιμάνι τη Καλαμάτα, εδώ βρέθηκαν και αρκετοί πολίτε που προσέφεραν ρούχα, τρόφιμα και φάρμακα. Στο πλευρό των μεταναστών βρίσκονται ψυχολόγοι που όμω δεν μπορούν να απαντήσουν στο επίμονο ερώτημα των διασωθέντων: Τι έγινε, πού βρίσκονται οι δικοί μα άνθρωποι από την Καλαμάτα και το Euronews, Απόστολος Τάικος.